Με την ασφάλεια να είναι το πρωταρχικό τους μέλημα, χιλιάδες κυνηγοί θα εξορμήσουν στη φύση για το αγαπημένο τους χόμπι, πάντα με σεβασμό στο περιβάλλον και το τοπικό οικοσύστημα. Και πρώτη στο στόχο, την προστασία του θηραματικού πλούτου της χώρας. Ξεκινάμε αύριο την κυνηγητική σεζόν με το τριγώνι. Είναι το πρώτο θύραμα που ξεκινάει η κυνηγητική σεζόν. Μετέπειτα στις 15 του μηνός ξεκινάει το λαγός και το αγριόχειρος. Βρισκόμαστε σε ικανοποιητικό επίπεδο όσον αφορά την έκδοση των αδειών, σε ικανοποιητικό αριθμό. Θα ήθελα μόνο να πω δύο λόγια στους συνάδελφους κυνηγούς. Να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί στη χρήση του όπλου, να τηρούν τους γραπτούς και άγραφους νόμους του κυνηγίου, να σέβονται τους συνάδελφους κυνηγούς πρωτίστως και δευτεροπόντως τις περιουσίες των κτηνοτρόφων και των αγροτών στις περιοχές που θα κυνηγήσουν. Ιδιαίτερα αυξημένη εμφανίζεται το τελευταίο δεκαήμερο και η κίνηση στα καταστήματα κυνηγητικών ειδών της Ηλίας, με τους περισσότερους κυνηγούς να έχουν προμηθευτεί ήδη τον απαραίτητο ρουχισμό και εξοπλισμό για τις πρώτες τους εξορμήσεις στην Ήπεθρο. Έχουν ξεκινήσει εδώ και 10 μέρες οι κυνηγοί και ρωτάνε για τιμές φυσικείων, γιατί φέτος λήγανε λίγο ανεβασμένες οι τιμές τους. Κοιτάνε για τα όπλα τα καινούργια που έχουν πει στην αγορά και φέρνουν και τα όπλα τους αυτά που ήδη έχουν για ένα σέρβις, ένα καθάρισμα, μια επισκευή για να μπορέσουν να βγάλουν και αυτή τη χρονιά της πέρας. Στη περιοχή μας η έναρξη δεν έχει και πάρα πολύ ενδιαφέρον όσον αφορά το τριγώνι. Το τριγώνι είναι σε ελάχιστα πλέον σημεία. Ορτίκια μπορούμε να πούμε πάρα πολύ λίγα για αυτά. Οι κυνηγοί ήδη θεωρούν τις αδειές τους, κάτι που αναμένεται να κορυφωθεί το επόμενο διάστημα, αφού κατά βάση στην περιοχή μας οι περισσότεροι θηρευτές κυνηγούν ενδυμικά είδη όπως είναι ο λαγός και ο αγριόχειρος, θυράματα για τα οποία η σεζόν ξεκινάει στα μέσα Σεπτεμβρίου. Η αγοραστική δύναμη είναι πολύ καλά και σε φυσίγγια και σε ρούχα και σε όπλα. Πάρα πολλά όπλα μπορώ να πω για φέτος. Τώρα θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα πάει και καλύτερα στην πορεία με το κυνήγι του λαγού, με το κυνήγι του αγριογούρνου. Αυτή τη στιγμή σε πρώτη φάση αγοράζουν κοντομάνικα μπλουζάκια, λόγω που ακόμα κάνει ζέστη, και κανένα παντελόνι που είναι λίγο δροσερό. Αργότερα, όταν κορυφωθεί το κυνήγι από 15 Σεπτεμβρίου, που θα ξεκινήσει το υδρόβιο κυνήγι, το κυνήγι του λαγού και του αγριογούρνου, από εκεί πέρα φοδιάζονται με παπούτσια στεγανά, διάβροχα, πιο πολύ ενισχυμένα παντελόνια για να αντέχουν στις δύσκολες συνθήκες του κυνηγίου.